αλλά εκπροσωπώντας με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου Θεσσαλονίκης, παρά το ότι αποχώρησα πρόσφατα, την πόλη στο δίκτυο μαρτυρικών χωριών και πόλεων 1941-45 και ως μέλος της τοπικής επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Και θέλω να σας πω ότι εδώ και χρόνια, δυστυχώς μια χούφτα άνθρωποι πηγαίνουμε, τη μέρα που καταλήφθηκε η πόλη από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, 9 Απριλίου, πηγαίνουμε έξω από το Αμερικάν, από το... Βλέπετε, η λανθάνουσα γλώσσα τα λυθεί λέγει, έξω από το γερμανικό προξενείο. Υπάρχει βέβαια μια περιφρούρηση απίστευτη, 5 λεωφορεία ΜΑΤ, και με τα κόπων και βασάνων κατορθώνουμε να συναντήσουμε τον γερμανό πρόξενο για να θέσουμε τη διεκδίκηση και την αρχή ότι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν παραγράφονται, δεν τους χρωστάμε, μας χρωστάνε. Αυτό γράφουμε και στο πανού μας. Θα το έχετε δει ενδεχομένως στις εφημερίδες. Και θυμίζουμε βέβαια στο γερμανό πρόξενο ότι οι χορτιατινοί που τους εξόντωσαν μαζί με τους ταγματασφαλίτες είχαν σώσει τους γερμανούς αεροπόρους όταν έπεσε το αεροπλάνο τους και τους άλυψαν τα εγκάβματά τους με το λάδι από τα καντήλια του. Γι' αυτό πίστεψαν ότι δεν θα υφίστανται αυτή τη φοβερή θηριωδία και παρέμειναν στο χωριό τους. Βέβαια, το μόνο που εισπράττουμε είναι ότι πρέπει να οργανώσουμε στα σχολεία διάφορες δράσεις μνήμης. Και θέλω να σας πω, προσέξτε το, έχει τεράστια σημασία, στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης κακοποίησης της ιστορίας έχει αντικατασταθεί ο όρος ιστορική μνήμη με τον όρο η μνήμη της ιστορίας. Όλα έχουν υποστεί κατακοποίηση. Και επειδή ο χρόνος είναι λίγος, θέλω να θέσω ένα ζήτημα. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Λοβέρδος ανακάλυψαν τις διεκδικήσεις της εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης. Πού ήταν όταν πήγαν οι άνθρωποι αυτοί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Καμιά απολύτως υποστήριξη. Το απέρριψαν το αίτημα Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ερυπή οφθαλμού. 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές της εποχής εκείνης το παραδέχθηκε και ο αρχιεγκληματίας Μαξ Μέρτεν, που ο Καραμαλής, ο Δυνάρχης, τον αμνίστευσε τότε. Κατέβαλε η κοινότητα για να μπορέσει να γλιτώσει τα άρανα μέλη της από την εξόντωση. Δεν το κατάφερε αυτό. Και θέλω να σας πω ότι την ερχόμενη Κυριακή, και θα ήθελα να εκδοθεί και ένα σχετικό ψήφισμα, μήνυμα από τη Βουλή μας εδώ, υπάρχει μια θλιβερή μέρα για την πόλη. Είναι η πιο θλιβερή μέρα στην ιστορία της Θεσσαλονίκης. 15 Μαρτίου 1943 έφευγε η πρώτη αμαξοστοιχεία για τον Αγύριστο, για το κολαστήριο του Auschwitz, μέσα σε σφραγισμένα βαγόνια που τα χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά ζώων. Μάλιστα, μια από αυτές τις ατμομηχανές θα υπάρχει την Κυριακή με κάποια από αυτά τα βαγόνια στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, γιατί με πρωτοβουλία, το λέμε αυτό και σε μνηνόμαστε, της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθιερώθηκε αυτή η ημέρα και κάνουμε κάθε χρόνο πορεία από εκεί που ξεκίνησε το δράμα των εβραϊκής καταγωγής συμπολιτών μας, από την Πλατεία Ελευθερίας μέχρι τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. Πιστεύω ότι η Βουλή πρέπει να στείλει ένα μήνυμα, δεν αφορά μόνο την πόλη. Η Θεσσαλονίκη είναι η πιο μαρτυρική πόλη της Ευρώπης. Καμιά πόλη δεν έχασε το 98% του πληθυσμού, των εβραϊκής καταγωγής πληθυσμού της. Και επίσης η πόλη αυτή, να το θυμίσω στους αμνήμονες, είναι η πόλη όπου 15 Μαΐου, ένα μόλις μήνα μετά την κατάληψή της από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, ιδρύθηκε η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση στην κατεχόμενη Ευρώπη. Η ελευθερία. Και να κλείσω με το εξής. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε και ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ σε δύο ζητήματα. Πρώτον, δεν μπορεί να υπάρξει συμψηφισμός, έστω και αν ήταν ένα ευρώ. Δεν διεκδικούμε την απόδοση δικαιοσύνης για τα ναζιστικά εγκλήματα σε αυτή τη χώρα, επειδή έχουμε οικονομικά ζόρια και τα έχουμε με τους δανειστές μας, οι οποίοι μας τα έχουν στραγγαλίσει οικονομικά. Θα το θεωρούσα ιεροσηλεία.
θα το θεωρούσε αεροσυλία. Και δεύτερον, εγώ δεν μπορώ να νιώσω καμιανός είδους ομοψυχία με αυτούς που έχουν αρχηγό τους, που θεωρεί το Χίτλερ αναμορφωτή της Ευρώπης, που μιμούνται τις μεθόδους και νοσταλγούν τα εγκλήματά τους, που έχουν γράψει μέχρι και τραγούδια για τα θύματα του Auschwitz. Εγώ δεν μπορώ να βρίσκομαι σε μια τέτοια επιτροπή, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θέλω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου, με ανθρώπους οι οποίοι εξακολουθούν να επιμένουν ναζιστικά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μηταφίδη.